Πάμε να πάρουμε τα σχόλια του καλού συναδέλφου του Γιώργου Μπανάτσα, άλλος Καρδιτσιώτης. Κυριαρχία της Καρδίτσας σήμερα, Γιώργο. Έτσι. Τρεις Καρδιτσιώτες στη σειρά. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο, λοιπόν, πραγματικά. Πάμε να δούμε σε 2,5 λεπτά αυτά που είπε σε πολύ περισσότερη ώρα ο Πρωθυπουργός. Να δούμε κάποια σημεία που έχουμε κόψει από τα όσα είπε στον καλό συνάδελφο τον κύριο Θοδωράκη χθες ο Πρωθυπουργός και να τα σχολιάσουμε. Μπορώ να σας πω λοιπόν με τα βεβαιότητα ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Μάιο. Δεν θα γίνουν τον Ιούλιο. Και δεν θα γίνουν, θα ήταν και αδιανόητο να λέγαμε ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Ιούλιο. Διότι μπορεί να χρειαστεί δεύτερη κάλπη, πολύ πιθανόν, και δεν θα πάμε να κάνουμε εκλογές τον Αύγουστο. Και φυσικά έχουμε και την περίοδο των Πανελληνίων, την οποία πρέπει να προστατεύσουμε ως κόρνο οφθάλμου. Και θα εξακολουθώ να υπερασπίζουμε την ανάγκη στη δεύτερη κάλπη, γιατί η δεύτερη κάλπη είναι αυτή η οποία μπορεί να δώσει αυτοδυναμία, ότι αυτή είναι η σωστή λύση για τη χώρα. Η πρώτη κάλπη θα μας πει ποιος πρέπει να κυβερνήσει τη χώρα. Η δεύτερη κάλπη, εφόσον χρειαστεί, που το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό να χρειαστεί, θα μας υποδείξει και πώς θα κυβερνηθεί η χώρα. Φιλοδοξώ να ξανακερδίσω εκλογές και πιστεύω ότι τελικά θα τα καταφέρουμε. Και αυτοί οι οποίοι υπερασπίζονται την κάλπη της απλής αναλογικής, να μας πούν από τώρα με ποιους θέλουν να κυβερνήσουν. Το θεωρώ απολύτως λογικό ότι αυτοί οι οποίοι ισχυρίζονται ότι θέλουν να κάνουν προοδευτική διακυβέρνηση στην πρώτη κάλπη, πρέπει να καθίσουν και να τα βρουν πριν τις εκλογές, όχι μετά τις εκλογές. Ζήτησα από τον κύριο Ανδρουλάκη, αφού του εκλέχτηκε, να συναντηθούμε, να γνωριστούμε. Καινούριος αρχηγός κόμματος αρνήθηκε τη συνάντηση. Αρνήθηκε να με συναντήσει. Δύο φορές του ζήτησα να συναντηθούμε και αρνήθηκε να με δει. Μπορείτε να βάλετε τα συμπεράσματά σας για το πόσο εύκολη ή δύσκολη μπορεί να είναι η συνεννόηση με αυτούς τους όρους. Ο κ. Καμαλής πήγε χθες στη Βουλή. Μίλησε, παρουσίασε την άποψή του θεσμικά, ως όφιλε, και θα κριθεί και αυτός. Τώρα το ζήτημα των ψηφοδελτίων επιτρέψτε μου να το συζητήσω μαζί του όταν έρθει η ώρα. Εμείς και εγώ προσωπικά ανέλαβα με θάρρος την ευθύνη που αναλογεί. Και είπα μια κουβέντα. Φταίμε όλοι. Γιατί είναι τόσο δύσκολο, κύριε Θοδωράκη, αυτή την κουβέντα να την πούμε επιτέλους όλοι? Δεν μπορούμε επιτέλους να συμφωνήσουμε ότι όλοι έχουμε ένα μερίδιο ευθύνης. Το μερίδιο που μας αναλογεί για τα χρόνια που κυβερνήσαμε. Τόσο δύσκολο είναι αυτό. Και αυτό το οποίο έγινε από τον κύριο Τσίπρα στη Λάρισα ήταν επικοινωνιακό σοου. Πήγε σε έναν άλλο χώρο, δεν πήγε καν στον χώρο του σταθμού της Λάρισας, να δει ότι ο πίνακας δουλεύει. Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε αυτό. Νομίζω ότι προσβάλλουμε, όχι την νοημοσύνη, τις απαιτήσεις των πολιτών από τα πολιτικά κόμματα για το τι πρέπει να γίνει. Η πρόθεσή μου είναι να κινήσουμε και πάλι τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης στην επόμενη Βουλή, η οποία θα είναι προτείνουσα Βουλή, για να κάνουμε σημαντικές αλλαγές στο Σύνταγμα, και σε αυτές προφανώς συμπεριλαμβάνεται και επιτέλους η αλλαγή του άρθρου 16 για τα πανεπιστήμια μας, αλλά όχι μόνο. Υπάρχουν ζητήματα που αφορούν το ίδιο το πολιτικό σύστημα και το πώς μπορούμε να πανέμβουμε ενδεχομένως και στον εκλογικό νόμο και στη διάρθρωση της εξουσίας. Αυτά λοιπόν από μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση. Θα τα συζητήσουμε και με την κυρία Τεντολούρη. Έλα Γιώργο, επέμεινε στη διάχυση των ευθυνών ο Πρωθυπουργός, μας έδωσε ένα πιο καθαρό ορίζοντα για τις εκλογές, είπε βγάλτε τα συμπεράσματά σας για το πώς μπορούμε να συνεννοηθούμε με τον κύριο Ανδρουλάκη που τον κάλεσα δύο φορές και δεν ανταποκρίθηκε. Δεν ξέρω αν αυτό κλείνει πόρτα συνεργασίας, αυτό δηλαδή που συζητιέται παραπολιτικά, ότι αν πάμε σε συνεργασία πιο πιθανή συνεργασία είναι αυτή της Νέας Δημοκρατίας αν παραμείνει πρώτη με το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τα δικά σου σχόλια και κατόπιν της καλεσμένης μας. Καταρχάς να πω βεβαίως ότι ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη έδωσε τη δική του εκδοχή των πραγμάτων. Είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας, είναι ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης και βεβαίως παρουσιάζει τη δική του οπτική, όπως δική τους οπτική έχουν όλα τα κόμματα. Αν αυτό το βάλεις και σε ένα προεκλογικό πλαίσιο στο οποίο βρισκόμαστε αυτή την ώρα ουσιαστικά Σωτήρη, νομίζω ότι τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο σύνθετα. Παράδειγμα, γιατί επιθυμεί ο Πρωθυπουργός, γιατί ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν άκουσα από τους υπόλοιπους να λένε «φταίμε όλοι», γιατί ακριβώς οι υπόλοιποι δεν θέλουν διάχυση ευθυνών και θέλουν οι ευθύνες να εστιάζονται στη σημερινή κυβέρνηση. Έχει ευθύνες έτσι βεβαίως η σημερινή κυβέρνηση, το έχω πει επανειλημμένα. Δεν είναι η μόνη που φταίει για αυτό που συνέβη στο σιδηροδρομικό δυστύχημα. Άρα λοιπόν με επικοινωνιακούς όρους έδωσε τη συγκεκριμένη συνέντευξη ο Πρωθυπουργός, πώς θα μπορούσε άλλωστε να γίνει διαφορετικά, όπως με επικοινωνιακούς όρους
βάζει στο κάδρο τον κύριο Ανδρουλάκη. Φαντάζεσαι αυτή την ώρα να έβγαινε ο Πρωθυπουργός και να άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον κύριο Ανδρουλάκη, ή θα γινόταν στο πολιτικό σκηνικό? Αυτή την ώρα τα κόμματα παίρνουν θέσεις, και ας το προσέξουμε όλο στο λόγο που αρθρώνουν, παίρνουν θέσεις. Για την άλλη προοπτική όμως, είπε ότι η προοδευτική συνεργασία για την οποία μας μιλά ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει ήδη να δουλευτεί. Πριν τις εκλογές, είπε, πρέπει να συναντηθούν και να μας πούν τι είναι αυτό που έχουν υπόψη τους. Γιατί σε εκείνη την περίπτωση αυτό πρέπει να γίνει πριν τις εκλογές, και στην περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας με άλλον βραχίωνα κυβερνητικό θα πρέπει να γίνει μετεκλογικά? Μα αυτό σου λέω, ότι όλοι χρησιμοποιούν αυτή την ώρα τον λόγο που αρθρώνουν, και πολύ καλά κάνουν, έτσι, για ιδίων πολιτικό όφελος. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν, ενώ δεν θέλει ο ίδιος να ανοίξει τα χαρτιά του τι θα κάνει στο επίπεδο των συνεργασιών και διεκδικεί την αυτοδυναμία στη δεύτερη κάλπη, από την άλλη πλευρά καλεί όλους τους υπόλοιπους να ανοίξουν τώρα προεκλογικά τα χαρτιά τους. Το ίδιο θα κάνουν και οι προηγούμενοι, βγάζοντας απ' έξω και οι υπόλοιποι μάλλον του πολιτικού σκηνικού, βγάζοντας απ' έξω το δικό τους εαυτό. Αυτό είναι το πολιτικό παιχνίδι. Τώρα μην εκπλησόμεθα. Έτσι θα εξελιχθούν τα πράγματα, και όσο θα πλησιάζουμε προς τις εκλογές που προσδιορίστηκαν για το Μάιο, τα πράγματα κατά την άποψή μου θα γίνονται ακόμη πιο έντονα και ο καθένας θα προσπαθεί να προσανατολιστεί και να πάρει θέσεις οι οποίες θα είναι όσο πιο κοντά στο στόχο που έχει. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη, λίγο ως πολύ τα περιμέναμε να το ακούσουμε. Ήταν μια συνέντευξη που έβγαλε για εμάς τους δημοσιογράφους την είδηση ότι θα έχουμε εκλογές μέσα στο Μάιο, γιατί υπήρχαν και άλλο είδους σενάρια. Να κάνουμε και εμείς τα προγράμματά μας, εσύ. Να κάνουμε και εμείς τα προγράμματά μας. Ναι. Και να ξέρει και ο κόσμος. Μα κοίτα, δεν είναι και ωραίο, δεν ήταν ωραίο αυτό που συνέβαινε μέχρι χθες. Δηλαδή, όλοι. Και δεν μιλώ για τη δική μας δουλειά που έχει άμεση σχέση με τις εκλογές. Μιλώ και για μια κοινωνία που έχει άλλους σχεδιασμούς. Εγώ σου λέω από το πιο απλό, από το να κάνεις. Μου έλεγε στο κομμωτήριο η κυρία, ας πούμε, πήγα να κουρευτώ τις προάλλες, θέλουμε να κάνουμε βάφτιση 21. Λέω, κάντε την πρωί, να έχετε ξεπερδέψει, να πάτε να ψηφίσετε και μετά και να καθίσετε το βράδυ να δείτε αποτελέσματα. Ξέρεις, θέλω να πω ότι από τα πιο απλά πράγματα όλοι έχουν να κάνουν σχεδιασμούς. Ναι. Βέβαια, υπάρχουν και πιο σοβαρά πράγματα, γιατί η οικονομία δεν αντέχει. Μα προφανώς, γι' αυτό είπα. Σε προεκλογική περίοδο, βέβαια, για να μην αδικούμε και τον Πρωθυπουργό. Νομίζω ότι ήταν αποφασισμένο να πάμε στον Απρίλιο σε εκλογές. Αλλά έγινε τη στιγμή που έφυγε ο Απρίλιος από τη μέση, έπρεπε να δώσει έναν ορίζοντα. Εντάξει, λόγω του δυστυχήματος έπρεπε να υπάρξει κάποιος χρόνος. Νομίζω ότι έστω και τώρα ότι το ξεκαθαρίζει ότι θα είναι Μάιο οι πρώτες εκλογές και Ιούλιο βεβαίως οι δεύτερες. Έχει σημασία. Έχει σημασία. Από εκεί και πέρα, σε ευχαριστούμε, θα ακούσουμε πάρα πολλές συνεντεύξεις. Εδώ και είμαστε μάλλον. Και μάλλον για να ανακοινώνει Ιούλιο τις επόμενες, είναι πιο ισχυρό το ενδεχόμενο της 21ης Μαΐου, αν έτσι. Πάμε στο 2 Ιουλίου. Έτσι. Σε ευχαριστούμε, έτσι. Γιώργο, τα λέμε αύριο. Γεια και χαρά. Καλή συνέχεια.